Ο προπονητής ο κύριος Αλεξιάδης. Ο κύριος Αλέξης Αλεξιάδης είναι στην γραμμή. Κύριε Αλεξιάδη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Είστε καλά? Δόξα τω Θεώ. Πού σας βρίσκουμε, στην Ιταλία είστε ακόμα? Ναι, είμαστε καθοδόν για Αγκώνα. Από Μπολόνια για Αγκώνα. Αυτό να το πούμε, μια και μου το λέγατε εκτός αέρα. Θα ταξιδέψετε, θα επιστρέψετε με πλοίο στην Ελλάδα. Και αυτό, ναι, μου είπατε, ναι, ότι το ήθελαν και τα παιδιά για να ξεφύγουν λίγο. Ναι, ναι. Και τους κάνουν το χατήρι. Εννοείται. Σαν πενταήμερη είναι, γιατί χάσαν και λίγες μέρες σχολείο. Εντάξει. Το διασκεδάζουν. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Το διασκεδάζουν. Το χαίρονται, αλλά για λίγο ακόμα. Εντάξει. Καλά περάσατε. Πραγματικά ήταν μία ακόμα ωραία εμπειρία. Ναι, είμαστε πολύ χαρούμενοι για την εμπειρία που ζήσαμε. Αποκομίσαμε πολλές εμπειρίες. Θα τις χαρούμε λίγο ακόμα και μετά, με το που επιστρέψουμε, θα ξαναμπούμε στη δουλειά. Στην προπόνηση, έτσι. Ακριβώς. Τι κρατάτε από όλα όσα ζήσατε, την οργάνωση, γιατί και εμείς καταλάβαμε ότι ήταν καλά οργανωμένο τουρνά, τις ομάδες, τις παρουσίες, τον ανταγωνισμό, τον τελικό. Τι σας μένει πιο πολύ από όλα? Κατά κύριο λόγο μου μένουν οι εμπειρίες οι οποίες αποκομίσαν οι ποδοσφαιριστές μας του ΠΑΟΚ, η χαρά η οποία νιώσανε και η χαρά της συμμετοχής σε ένα τόσο ποιοτικό τουρνουά, ίσως του κορυφαίου της Ευρώπης στην ανάλογη ηλικία. Ίσως το κορυφαίο στην Ευρώπη, Εάν δείτε τα κλάπτα τα οποία έχουν συμμετάχει στο τουρνουά, πιστεύω να συμφωνήσετε. Κοιτάξτε, εμείς μένουμε στα ονόματα των μεγάλων ομάδων, π.χ. της Juventus, που είναι μάλλον το μεγαλύτερο κλάπ στην Ιταλία. Χθες έμαθα, μιλώντας με συνεργάτη σας, ότι στην Ιταλία τις καλύτερες ακαδημίες, λένε, τις έχει η Αταλάντα πλέον. Δηλαδή, μπορεί να διαφέρει το μεγάλο όνομα από την καλή ακαδημία. Ναι, αυτό ισχύει, έτσι όπως σας το είπανε είναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες ακαδημίες υστερούν και δεν δουλεύουν σωστά. Φυσικά. Είναι στη φιλοσοφία του κάποιου συλλόγου. Ναι, βεβαίως. Στο τελικό τι έγινε? Το βλέπαμε το παιχνίδι, πολύ καλός ο αντίπαλος, σε κάθε περίπτωση Ατλέτικο Μαδρίτης. Στεναχωρηθήκατε, τα παιδιά λυπήθηκαν ή, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι, μια εμπειρία και πέρασε? Κοιτάξτε, είμαστε, όσο ανήκουμε στον ΠΑΟΚ, αναγκασμένοι σε κάθε παιχνίδι να περνάμε στα παιδιά ότι πρέπει να παίζουν για την... Δεν θα το έλεγα για την νίκη, αλλά να παίζουν το παιχνίδι τους με σκοπό την νίκη, αλλά βάσει του ποδοσφαίρου το οποίο έχουν διδαχθεί. Ναι. Εμείς προσπαθήσαμε βάσει του ποδοσφαίρου το οποίο έχουμε διδαχθεί και διδάσκουμε και προσπαθούμε να διδάσκουμε στα παιδιά, να το εφαρμόσουμε μέσα στο γήπεδο όσο περισσότερο μπορούσαμε. Τον τελικό μπήκαμε να τον χαρούμε κατά κύριο λόγο, γιατί είναι ένα παιχνίδι, το ποδόσφαιρο στην ηλικιά, που πρέπει να το χαίρεσαι για να το ευχαριστιέσαι. Προσπαθήσαμε να βγάλουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε μάθει και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την απόδοση των ποδοσφαιριστών μας. Σε όλο το τουρνουά, αλλά και στον τελικό, παρότι χάθηκε. Μιλάμε για τουρνουά τριών ημερών, έτσι? Τόσο ήτανε? Ήτανε τέσσερις όμιλοι των τεσσάρων ομάδων. Ναι. Όπου ο πρώτος από κάθε όμιλο προκρινόταν στην ημιτελική φάση. Οι υπόλοιπες ομάδες αποχωρούσανε, παίζανε τον ημιτελικό και την επόμενη μέρα τον τελικό στο Ρενάτο Νταλάρα. Εκεί γινόταν, ναι, ημιτελική και τελική. Ναι. Ήταν αρκετά παιχνίδια μαζί για κάθε ομάδα. Ξέρουμε καλά ότι έχετε ένα πρόβλημα ανταγωνισμού εδώ στην Ελλάδα. Η δική σας ομάδα δεν είναι που στο πρωτάθλημα εδώ έχει 17 στα 17, 17 νίκες σε 17 αγώνες? Είναι η K15 του ΠΑΟΚ, ναι. Αυτή η ομάδα είναι που έχει τα 17 στα 17. Εντυπωσιακό ακούγεται, αλλά μάλλον έχει και αρνητικές προεκτάσεις. Το ότι δεν έχετε ανταγωνισμό, δεν σας κοντράρουν. Και πρέπει να πάτε να παίξετε έξω στο εξωτερικό, να βρείτε αντιπάλους, να έχετε μια κόντρα, να μην λύγουν τα μάτς 8-0. Ναι, είμαστε χαρούμενοι για το πράγμα αυτό, το οποίο μπορούμε να βγαίνουμε στο εξωτερικό και να παίρνουμε αυτή την ανταγωνιστικότητα την οποία μας λείπει στην Ελλάδα, χωρίς να απαξιώνουμε κανέναν σύλλογο στην Ελλάδα. Θα θέλαμε
να τα βρούμε αυτά τα παιχνίδια εντός Ελλάδος ή ακόμα πιο κοντά στην Ελλάδα. Αλλά οι προπονήσεις οι οποίες γίνονται πιστεύω ότι είναι προσαρμοσμένες σε επίπεδο τέτοιο ώστε να μας δώσουν την ανταγωνιστικότητα τα οποία μας λείπει από τα παιχνίδια μας. Και μέσα στις προπονήσεις, είναι πολύ σημαντικές οι προπονήσεις οι οποίες κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στο ρυθμό αυτόν όταν βγούμε στην Ευρώπη. Κύριε Αλεξιάδη, πείτε μας λίγο για αυτή την πολύ ωραία εικόνα που είχαμε και χθες στο ΠΑΟΚ, ξέραμε με το βίντεο των παιδιών πριν ξεκινήσει το μάτς, που τραγουδούσαν ουσιαστικά μια στροφή από έναν ύμνο του ΠΑΟΚ. Είναι μια συνήθεια, πώς έχει ξεκινήσει, γιατί νομίζω την εφαρμόζουν και άλλα παιδιά σε ακαδημίες. Είναι μέσα στη φιλοσοφία της ακαδημίας μας και το εφαρμόζουν όλες οι ομάδες. Όλες οι ομάδες. Το ίδιο πράγμα, την έναρξη. Ναι. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και βλέπω ότι το ευχαριστούνται και τα παιδιά και τους δίνει μια παραπάνω δύναμη γιατί το νιώθουν όταν το φωνάζουν. Είναι ο πρώτος ύμνος αυτός. Τα πρώτα στιχάκια, ναι, του ΠΑΟΚ από το 26 και μετά. Ακριβώς έτσι. Αυτή η ιδέα πότε ξεκίνησε, από πότε εφαρμόζεται? Εδώ και χρόνια. Εγώ βρίσκομαι 2 χρόνια στον ΠΑΟΚ, είναι το τέλος της δεύτερης χρονιάς. Και πριν έρθω στον ΠΑΟΚ, άκουγα τα τμήματα να το φωνάζουν επί την έναρξη του παιχνιδιού. Και συνεχίζεται ως παράδοση πλέον και γίνεται σε όλα τα τμήματα. Ναι, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πότε ξεκίνησε, αλλά και πριν έρθω, εγώ το έβλεπα, το άκουγα. Γιατί πάντα λέγαμε ότι είναι σημαντικό αυτά τα παιδιά που αγωνίζονται με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ειδικά στέγες μικρές, τρυφερές ηλικίες, να έχουν και μια αίσθηση της ιστορίας του συλλόγου, έτσι, στον οποίο παίζουν. Μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι και αυτό το κομμάτι, στα παιδιά να γνωρίζουν σε ποιον σύλλογο βρίσκονται και τι πρέπει να κάνουν γι' αυτόν. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Τι ώρα γυρνάτε περίπου, έχετε αυτή την ωραία τελευταία μέρα να περάσουν καλά τα παιδιά? Μιλάμε τώρα για παιδιά τρίτης γυμνασίου, πρώτης λυκείου, αυτή η ηλικία δεν είναι? Τρίτη γυμνασίου. Μια χαρά θα περάσουν στο πλοίο. Καλή επιστροφή, να σας ευχηθούμε. Να είστε καλά. Και πάντα τέτοιες επιτυχίες. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Γεια σας.